φίλου Προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος και συναγωνιστή σε αυτόν τον αγώνα της απελευθέρωσης πατρίδας μας και υποψήφιο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νικόλα Παπαδόπουλο. Θεωρώ ιδιαίτερα τιμητικό προνόμιο σε αυτήν τη μαζική αντικατοχική εκδήλωση να σας μεταφέρω το χαιρετισμό του επίτιμου Προέδρου της ΕΔΕΚ, του Ιδρυτή της ΕΔΕΚ, του Αγωνιστή της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας, του Βάσου Λισαρίδη. Συναγωνίστρες και συναγωνιστές, ένοχοι και συνένοχοι, αθώοι και συναθώοι, υπεύθυνοι και συνυπεύθυνοι, αγωνιστές και τότε απόντες, συναγωνιστές ζώντες και τεθνεώντες, μαρτυρούμε τις οδυνηρές συνέπειες της προδοσίας. Έστω και έτσι, πρέπει να βρισκόμαστε σε συμπαράταξη για να αποκλείσουμε περαιτέρω δεινά και να απαλλαγούμε από την κατοχή τους επίκους και προσβλητικές εγγυήσεις με συμμετέχοντες τους ένοχους, τους κατακτητές. Επιβάλλεται ένα μέτωπο αντίστασης και μια νέα πανεθνική στρατηγική που θα προβάλλει ανάγλυφη την υφή του κυπριακού προβλήματος. Επιβάλλεται η ανάλυση των τουρκικών στόχων και η εγκατάλειψη της ευσεβοθυκής απονομής κινήσεων καλλιστέρησης από την Τουρκία. Και είναι τουρκικοί στόχοι, οι οποίοι άλλωστε με ομότητα προβάλλονται. Αλεξανδρετοποίηση της Κύπρου, κυπριοποίηση της Θράκης και διχοτόμηση του Αιγαίου. Αλλαγή του σκηνικού μπορεί να επέλθει με αξιοποίηση των εμπλεκομένων συμφερόντων στην νευραλγική μας περιοχή και με τη δημιουργία συνθήκων ώστε η αιμονή της Τουρκίας στους στόχους της να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα ευρύτερα της συμφέροντα. Ενδιάμεσος στόχος είναι η δημιουργία ενός ελεγχόμενου, πολυκυδευόμενου, μεταπικιακού μορφώματος. Οι δυνάμεις της αντίστασης πρέπει να βρεθούν επικεφαλής στον αγώνα για νέα ελπιδοφόρα πορεία. Σε αυτή την ιστορική φάση, πιστεί στη ρήτρα ότι ούτε ο θάνατος δεν είναι δικαιολογητικό απουσίας, δηλώνουμε παρόντες. Όσοι πιστοί, Βάσου Λισαρίδης. Ευχαριστώ.